Μπορεί να είμαστε 15 μέρες πριν από τις εκλογές, πριν από αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, όμως αυτές οι εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Μεταναστών, που είναι θεσμός για τη δράση της κομματικής οργάνωσης ατικής, ανάμεσα στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, γίνεται, συνεχίζεται αυτός ο θεσμός και είναι ευκαιρία, αξιοποιούμε αυτή την εκδήλωση για να απευθυνθούμε στους χιλιάδες μετανάστες που ζουν στην Αττική και ιδιαίτερα σε μια σειρά δήμους της Αττικής όπως είναι ο Δήμος της Αθήνας που το 1 τέταρτο του πληθυσμού του είναι μετανάστες τριών γενιών. Ξέρουμε ότι οι σημερινοί όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν στερήσει το δικαίωμα της ψήφου σε μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς που τόσα χρόνια ζουν στη χώρα μας. Μαζί, Έλληνες και μετανάστες, ζούμε τις συνέπειες μιας άγριας πολιτικής που εδώ και πέντε χρόνια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει από εκεί που άφησαν οι προηγούμενοι αφαιρώντας βία, εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά, μορφωτικά δικαιώματα της εργατική τάξης, των επαγγελματιών, Ελλήνων και μεταναστών της νεολαίας. Ανεξάρτητα αν έχετε ή όχι δικαίωμα ψήφου. Στις εκλογές της 7 Ιουλίου έχουμε κοινό συμφέρον. Είναι κοινό συμφέρον Ελλήνων και μεταναστών να δυναμώσει εκλογικά το ΚΚΕ. Να δυναμώσει η μόνη φωνή, η μόνη πολιτική δύναμη που μέσα και έξω από τη βολή πάει κόντρα στις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόστηκαν αυτά τα χρόνια των μνημονίων από τρεις διαδοχικές μνημονιακές κυβερνήσεις που έχουν αποφασίσει και μέτρα για τη λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή. Να ενισχυθεί το κόμμα, η πολιτική δύναμη που πάει κόντρα στην πολιτική του κεφαλαίου γιατί αυτή η πολιτική γεννά τον πόλεμο, την εκμετάλλευση, την ανεργία, τις αιτίες δηλαδή που δημιουργούν την προσφυγιά, τη μετανάστευση, τις αιτίες που σας έφεραν εδώ στην πατρίδα μας. Του κόμματος που είναι η μόνη πολιτική δύναμη που παλεύει ενάντια στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων που αυτά τα χρόνια εγκλωβίζουν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά μας. 85.000 πρόσφυγες είναι σήμερα εγκλωβισμένοι στη χώρα μας σαν αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αυτός ο κόσμος ζει σε άθλιες συνθήκες. Πάνω από 16.000 από αυτούς ζουν στα hot spot του Έσκους στα νησιά. Το κόμμα μας όλα αυτά τα χρόνια έχει σταθεί δίπλα στο μετανάστη. Βρίσκεται συνειδητά σταθερά στο πλευρό των μεταναστών και των προσφύγων. Γιατί είναι το κόμμα της εργατικής τάξης της Ελλάδας, που οι μετανάστες εργάτες αποτελούν όσο ζουν και δουλεύουν στη χώρα μας τμήμα τη. Βρέθηκε στο πλευρό του μετανάστη από την πρώτη στιγμή που ήρθε στη χώρα μας. Χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Είτε είχε χαρτιά, είτε χωρίς καρτιά. Μπήκαμε μπροστά στην οργάνωση της πάλης και διεκδικούμε και με αυτό το κάλεσμα μπροστά στη συγκέντρωση αυτές οι διεκδικήσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα αιτήματα και στόχοι πάλι του εργατικού κινήματος αλλά και του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή θα συνεχίσουν να είναι αιτήματα που θα τα διεκδικούμε απέναντι και στην αυριανή κυβέρνηση. Η διεκδίκηση δηλαδή ισότιμα ο μετανάστης να αντιμετωπίζει τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Ισότιμα ο μετανάστης να αντιμετωπίζει τους όρους και τις συνθήκες της προστασίας στην εργασία και στη ζωή. Να αποκτιέται η ελληνική ηθαγένεια σε όσα μεταναστόπουλα την θέλουν δεύτερης γενιάς χωρίς τους όρους και τις προϋποθέσεις που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το πρόσφατο νομοσχέδιο που πέρασε. Για να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα με διαδικασίες απλές, όχι χρονοβόρες και φυσικά δωρεάν. Για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να διαβιώσουν με αξιοπρέπεια οι πρόσφυγες όσο καιρό στην Ελλάδα μακριά από τους μηχανισμούς που έχουν στηθεί κυριολεκτικά για να απομειζούν τους πρόσφυγες που είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Για να κλείσουν τώρα τα hot spot του έσκους και να μετακινηθούν άμεσα στην υπηρετική χώρα οι πρόσφυγες με στόχο να ταξιδέψουν στις χώρες προορισμού. Γι' αυτό και έχει κεντρική σημασία η πάλι ενάντια στις συμφωνίες των υπεριαλιστικών κρατών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, συμφωνίες που τους υπέγραψε και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες και ουσιαστικά στερούν το δικαίωμα του πρόσφυγα να ταξιδέψει ελεύθερα στη χώρα προορισμού. Το κόμμα μας στέκεται δίπλα μαζί με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες όχι από θέσεις μιας θολής αλληλεγγύης, αλλά αποθέσεις προλεταριακού διεθνισμού. Παλεύουμε για να αναπτυχθεί η διεθνιστική εργατική αλληλεγγύη ανάμεσα στην εργατική τάξη όλων των χωρών, ενάντια στον κοινό εχθρό. Και αυτή πάλι είναι η απάντηση στον εθνικισμό, στο ρατσισμό, στο σκοταδισμό, αλλά και στον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου, που θέλει να διαμορφώνει ένα πολυπολιτισμικό χωνευτήρι για να εδραιώνονται οι σχεδιασμοί των υπεριαλιστών και με αυτό τον δρόμο στην περιοχή μας. Αυτό το στόχο υπηρετεί ο καθημερινός αγώνας που δίνουμε, που δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια και που θα δώσουμε με νέες δυνάμεις και τα επόμενα. Ο αγώνας για συσπήρωση δυνάμεων, Ελλήνων και μεταναστών σε στόχους και αιτήματα που συγκρούονται με την πολιτική των καπιταλιστών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Ο αγώνας που δίνουν Έλληνες και μετανάστες εργάτες στο εργατικό κίνημα με μια σειρά διεκδικήσεις που απαντούν στην επίθεση του κεφαλαίου μέσα από τη συσπήρωσή τους στα ταξικά σωματεία και στο πανεργατικό μέτωπο. Ο αγώνας που πρέπει να δυναμώσει στα σχολεία για τα μορφωτικά δικαιώματα της τρίτης γενιάς μεταναστών. Η οργανωμένη πίεση για να έχουν όλα τα παιδιά, μεταναστόπουλα και ελληνόπουλα, θέσεις στους παιδικούς σταθμούς, θέσεις στη δίχρονη προσχολική αγωγή, την οποία κυριολεκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ την έκανε σύνθημα, χωρίς να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της. Φίλοι και φίλες, μετανάστες και μετανάστριες, ιδιαίτερα και εσείς πρέπει να σκεφτείτε. Οι πρόσφατες εκλογές διαμόρφωσαν ένα νέο συσχετισμό ανάμεσα στο δίπολο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα δίπολο που ταυτίζεται σε όλες και στην κάθε μια ξεχωριστά σε όλες τις στρατηγικές επιλογές. Όλες τις πολιτικές δηλαδή που καθορίζουν την καθημερινότητά μας τη ζωή μας, το παρόν, το μέλλον μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, βγάζοντας τη βρώμικη δουλειά από εκεί που τον είχαν αφήσει προηγούμενοι, θέργεψε, συνέβαλε να θεργέψει ανάμεσα στο λαό μας μια συντηρητική στάση. Μια στάση που οδηγεί σε μείωση των απαιτήσεων, που οδηγεί στη λογική ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, ότι δεν έχει αξία να παλεύεις είναι προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σύστημα όλη αυτή η επένδυση που έγινε με την πολιτική του τα προηγούμενα χρόνια. Ο νέος διπολισμός που διαμόρφωσε το αστικό πολιτικό σύστημα σε αυτά τα χρόνια των μνημονίων, μαζί με τα εξαπτέρυγά του, πολλά από αυτά αποσύρονται ήδη, αλλά εμφανίζονται καινούρια, όπως ο Βαρουφάκης και ο Βελόπουλος είναι ενάντια στους μετανάστες. Γιατί είναι ενάντια και στους ντόπιου εργάτες, στους ντόπιου εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους. Τάσσονται κυριολεκτικά με το μέρος του κεφαλαίου. Παλεύουν για αυτή την περίφημη ανάπτυξη. Είναι με την εργοδοσία και με όλες τις, τις ενώσεις. Εφάρμοσαν κυριολεκτικά μια ταξική πολιτική, στηρίζοντας αυτά τα χρόνια των μνημονίων με όλους τους τρόπους και τις μορφές την εργοδοσία, μειώνοντας τις εργοδοτικές φορές, μειώνοντας τη φορολογία του κεφαλαίου, μειώνοντας τη φορολογία στα κέρδη από τις μετοχές, χαρίζοντας εκατομμύρια σε φοροαπαλλαγές, σε φοροελαφρύνσεις, ξεχνώντας δισεκατομμύρια που χρωστάν από μια σειρά επιχειρήσεις που έκλεισαν αφού τα λεφτά τα πήγαν αλλού ταυτόχρονα και θέλει μια προσοχή γιατί γίνεται ένας καυγάς υποτίθεται ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίζει τα εργασιακά δικαιώματα και τη νέα δημοκρατία που θα μας γυρίσει στο Μεσαίωνα να φωτιστούν μια σειρά μέτρα με τα οποία δουλεύει σήμερα η εργατική τάξη δουλεύει ο άνεργος όταν βρίσκει δουλειά μια σειρά μέτρα που συνέχισαν να ισχύουν σαν αποτέλεσμα των προηγούμενων μνημονίων αλλά και νέα που πήρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τυχαίο ότι υλοποίησαν το νόμο Βρούτσι, που πλέον ονομάζεται νόμος Βρούτσι Αξιόγλου, ο οποίος καταργεί την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καθορίζει αυξήσει στον το μισθό με βάση τη συζήτηση με τους εταίρους, τους βιομηχάνους, τους εφοπλιστές. Αυτοί υλοποίησαν και γεννήκευσαν την ελαστική εργασία. Έξι στις δέκα προσλήψεις πλέον είναι με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Αυτοί θέργεψαν την, εργασία με συμβάσει ορισμένου χρόνου. Όχι μόνο στο δημόσιο, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Γι' αυτό έχουμε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό έχουμε γιατρούς επικουρικούς. Γι' αυτό έχουμε στρατιές συμβασιούχων στους Δήμους και στις περιφέρειες ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και με το Μητσοτάκη για την εφταήμερη εργασία, εφάρμοσε την κοινοτική οδηγία για τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, όχι σε ημερήσια, αλλά σε μηνιαία, εξαμηνιαία, ακόμα και ετήσια βάση. Με αποτέλεσμα, σε μια σειρά κλάδους, ιδιαίτερα κλάδους που δουλεύουν και μετανάστες και μετανάστριες, όπως είναι ο και τα ξενοδοχεία, να υπάρχει όχι μόνο 7 ημερη αλλά και 12 ημερη εργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε την Κυριακάτικη Αργία έξι μήνες το χρόνο, μετατρέποντας ολόκληρες περιοχές όπως την Αθήνα σε μια ατέλειωτη τουριστική ζώνη για να μπορούν να ανοίγουν τα μαγαζιά όλες τις μέρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως όλα αυτά τα χρόνια που κυβέρνησε, συνεχίζοντας από εκεί που είχαν μείνει προηγούμενοι, επέτρεψε στους επιχειρηματικούς ομίλους να αξιοποιούν σε βάρος των εργατών φιλετικές, εθνικές, θρησκευτικές διαφορές και για να τους εκμεταλλεύεται έτσι πιο εύκολα. Δεν είναι μόνο η συμφωνία τους πάνω στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά, τα κοινωνικά, τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Όλα τα κόμματα, εκτός από το ΚΚΕ, συμφωνούν με τους συμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε τις εξελίξεις στην περιοχή μας αυτή την περίοδο από την τουρκική προκλητικότητα σε βάρος κυριαρχικών μας δικαιωμάτων πώς αποκαλύπτεται αυτή την περίοδο ο επικίνδυνος εφησυχασμός που σπέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Την ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει ισχυρές συμμαχίες σαν παράγοντα ασφάλεια στην περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας δηλώνει ότι την παρακολουθεί στενά και με ανησυχία. Και οι ΕΠΑ συνιστούν αυτοσυγκράτηση σε όλα τα μέτωπα. Αυτές είναι οι επιτυχίες τις οποίες διαφημίζει ο Τσίπρας και στο έδαφος αυτό θα βρει να συνεχίσει και ο Μητσοτάκη. Είναι οι επιτυχίε, λέει, τη στρατηγική αναβάθμιση τη χώρα μα. Αλλά ποια είναι αυτή η στρατηγική που κατά τον Πρωθυπουργό δικαιώνεται και έχει επιτυχίε. Είναι η στρατηγική τη παραπέρα εμπλοκή στα σχέδια του ΙΠΑ, ΕΕ, τον ΙΠΑ, ΕΕ, του ΝΑΤΟ, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα συμφέροντα όχι του ελληνικού λαού, αλλά των επιχειρηματικών ομίλων αυτή η εμπλοκή αφήνει το λαό μας και τους λαούς της περιοχής έκθετους σε πολύ μεγάλους κινδύνους όπως επιβεβαιώνουν και οι εξελίξεις. Είναι η στρατηγική που εντάσσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ακόμα πιο βαθιά στο κουβάρι των ευρύτερων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και παζαριών όπως βλέπουμε να εξελίσσονται στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή είναι η στρατηγική που ανοίγει το δρόμο στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και συνόρων σε σχέδια συνδιαχείρισης των ενεργειακών και άλλων πόρων, σε διχοτομικά σχέδια για την Κύπρο και σε άλλους συμβιβασμούς που με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν σε νέα όξυνση των ανταγωνισμών, άρα νέες απειλές και για τον ελληνικό και για τους άλλους λαούς της περιοχής. Είναι η στρατηγική που μετέτρεψε την Ελλάδα σε μεντεσέ των σχεδίων των ΙΠΑ στην περιοχή απέναντι στη Ρωσία. Που μετατρέπει όλο ένα και περισσότερο τη χώρα μας σε στρατιωτικό, διπλωματικό, πολιτικό προγεφύρωμα των ΙΠΑ, του ΝΑΤΟ, σε Βαλκάνια, Μαύρη Θάλασσα, Νότιο Ανατολική, Μεσόγειο. Και όλα αυτά οδηγούν, συνιστούν έναν επιπλέον κίνδυνο για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τους λαούς της περιοχής. Είναι επίσης η στρατηγική των συμμαχιών με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και άλλους χασάπιδες των λαών σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά είναι η πετυχημένη κατά τον Πρωθυπουργό στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ στην εξωτερική πολιτική. Βγάζει μάτι όμως ότι όλα αυτά δεν είναι παράγοντα σταθερότητα, ασφάλεια για του λαού και εγγύηση για τα κυριαρχικά δικαιώματα τη χώρα μα, όπω ισχυρίζεται όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο Βαρουφάκη και τα λοιπά εξαπτέρυγα. Όλα αυτά είναι πηγή πολύ μεγάλων κινδύνων για τον ελληνικό και για τους άλλους λαούς. Αυτή η στρατηγική που έφερε το λαό μας μέχρι εδώ στα πρόθυρα επικίνδυνων εξελίξεων, εξελίξεων και διευθετήσεων θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα. Άλλωστε, οι διαβεβαιώσεις της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι έτοιμη να παραλάβει από εκεί που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστές. Άλλωστε, ο ΠΑΙΑΤ, ο πολυπράγμων Αμερικάνος πρεσβευτής, δεν ανησυχεί, λέει ότι ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα η χώρα μας, η Ελλάδα, θα συνεχίσει να είναι ο καλύτερος σύμμαχος τον ήπα στην περιοχή. Θέλαμε όμως, φίλες και φίλοι μετανάστριες και μετανάστες, να σας αναδείξουμε και μια άλλη πλευρά. Όσο και προσπαθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί σαν φίλη των μεταναστών, η αντιλαϊκή, η αντιμεταναστευτική της πολιτική δεν την αφήνει. Παρά το γεγονός ότι στα λόγια καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία, την ίδια στιγμή με την πολιτική της στηρίζει την πολύμορφη και δική σας εκμετάλλευση, αλλά και εκμετάλλευση της εργατικής τάξης της Ελλάδας. Στηρίζει την κρατική και εργοδοτική βία. Στηρίζει τις αντεργατικές και αντιμεταναστευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η κυβέρνηση που σηκώνει τον μπαμπούλα της δεξιάς, συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά των Ανέλ και έχει στα ψηφοδέλτιά της αρκετούς τέτοιους ακροδεξιούς ανελίτες. Έχει επίσης τεράστιες ευθύνες για την καθυστέρηση της δίκης της ναζιστικής εκκληματικής οργάνωσης της χρυσή αυγή, αλλά και για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα που έκανε μια μέρα πριν κλείσει η Βουλή αλλαγέ που ετοιμάζουν να ρίξουν στα μαλακά την ηγεσία των υπόδικων ναζιστών. Έχει ευθύνη επίσης για την καλλιέργεια αυταπατών και ψεύτικων προσδοκιών για μια δίθεν καλύτερη διαχείριση που μπορεί να γίνει σαν άμεση ρεαλιστική πρόταση. Αυτή η κυβέρνηση βρώμισε τις αξίες και το ήθος της αριστεράς χύνοντας νερό στο μήλο του συστήματος με την εξαπάτηση, την κοροϊδία, το ψέμα, την αλαζονία, τον εποτισμό. Την επόμενη μέρα λοιπόν ακουμπάει το σύνθημα του ΚΚΕ. Στην επόμενη μέρα απέναντι στη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει ο λαός μας χρειάζεται ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί το κόμμα μας... <κλή> Γιατί το κόμμα μας όλα αυτά τα χρόνια, όχι με λόγια, με έργα, με πράξεις, αντιπάλεψε τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Είτε ήταν παλιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν αυτή την πενταετία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οργάνωσε, στήριξε τους αγώνες, τις διεκδικήσεις των μισθωτών, των επαγγελματιών, των αγροτών της νεολαίας. Γιατί το κόμμα μας είναι ο πραγματικός αντίπαλος του σημερινού δρόμου που μας λένε ότι είναι μονόδρομος, που θέλουν να εγκλωβίσουν το λαό μας ότι έτσι είναι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Το δρόμο δηλαδή των μονοπωλίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που υπηρετούν τα άλλα κόμματα, ανεξάρτητα από τις όποιες επιμέρους διαφορές τους. Γι' αυτό και είναι το κόμμα εκείνο που ενημερώνει το λαό και αντιμάχεται τους επικίνδυνους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, στους οποίους εμπλέκεται η χώρα μας με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων κομμάτων. Γιατί εμείς είμαστε το κόμμα που στέκεται και θα σταθεί δίπλα στον άνεργο, στον απολυμένο, στον βιοπαλεστή, στον επαγγελματία, στον επιστήμονα, στον αγρότη, στον νέο, στον συνταξιούχο, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι μετανάστης. Για να διεκδικήσει τα άμεσα, τα αυτονόητα, να διεκδικήσει να μην γίνουν κατασχέσεις, να διεκδικήσει αυξήσεις τους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, προστασία απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία γιατί το κόμμα μας είναι εκείνο που αποτέλεσε πραγματική, μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση παντού. Καταθέτει προτάσεις για την πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τη δύναμη του εργατικού λαϊκού κινήματος, την κοινωνική συμμαχία. Θα διεκδικούμε απέναντι στην αυριανή κυβέρνηση όλους τους στόχους και τα αιτήματα που ανακόπτουν την ορμητική επίθεση του κεφαλαίου, που στηρίζουν το λαιλατημένο εισόδημα, που δίνουν ανάσες στη δύσκολη καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας. Αποδείξαμε αυτά τα χρόνια και παρά τον αρνητικό συσχετισμό ότι το ΚΚΕ ξέρει και μπορεί να μάχεται, να παλεύει, όχι μόνο για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε, αλλά και για να έχουν όλοι και όλες εργασία ικανή να εξασφαλίζει ζωή με ικανοποίηση των αναγκών, με σύγχρονα δικαιώματα, με ελεύθερο χρόνο. Παλεύει για την οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, όπου ο εργαζόμενος δεν θα είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, αλλά θα έχει καθοριστικό κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση της παραγωγής, στην κατανομή του πλούτου, ώστε να ανεβαίνει συνολικά η ποιότητα ζωής για όλους και για όλες. Υπάρχει, φίλες και φίλοι, άλλος σίγουρος δρόμος για την εργατική τάξη και το λαό μας. Δεν είναι μονόδρομος στον 21ο αιώνα να ζούμε στην ανέχεια, στη φτώχεια, στην ανεργία, στην πίεση, στην εκμετάλλευση. Βεβαίως, οι εκλογές δεν θα ανατρέψουν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, μπορούν όμως να ενισχύσουν το λαϊκό κίνημα σήμερα, βάζοντας φρένο στα χειρότερα και ανοίγοντας το δρόμο της ανατροπής. Η σημερινή βαρβαρότητα δεν είναι μονόδρομος. Οι αλλαγές που έχει ανάγκη η εργατική τάξη, η αγροτιά, οι επαγγελματίες θα προέλθουν με οργάνωση και αγώνα παντού. Με την οικοδόμηση της κοινωνικής συμμαχίας, με τη συμπόρευση με το ΚΚΕ, μια συμπόρευση που αποκτά νέα δυναμική στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε, αλλά και σε αυτήν που έχουμε μπροστά μας, με τη συμμετοχή συναγωνιστών μας στα ψηφοδέλτια, που δεν ταυτίζονται σε προγραμματικά ζητήματα ή κρατάνε επιφυλάξεις με το κόμμα μας. Όμως μαζί δίνουμε τον αγώνα σήμερα, γιατί το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει και μπορεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλη την Ευρώπη να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Αυτή είναι η δική μας προσφορά στο διεθνές κομμουνιστικό εργατικό κίνημα το οποίο βρίσκεται σε κρίση. Να οργανώσει την αντεπίθεσή του για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου σε κάθε χώρα, για την κοινωνική ιδιοκτησία, τον κεντρικό σχεδιασμό με την εργατική λαϊκή συμμετοχή στα όργανα διεύθυνσης και εξουσίας για την αποδέσμευση από τις συμπεριαλιστικές συμμαχίες σαν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μονόδρομος η καπιταλιστική ανάπτυξη με την ένταση της εκμετάλλευσης και με το λαό να περιμένει τα επιδόματα, να περιμένει την όποια εναλλακτική διαχείριση της φτώχειας, της ανεργίας και της ανέχειας. Υπάρχει ο δρόμος της αντίστασης, της αντεπίθεσης, του αγώνα για να έρθει ο λαός στην εξουσία, για να γίνει οργανωτής και κυρίαρχος του πλούτου που παράγει, για να ικανοποιήσει έτσι τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Μπροστά μας έχουμε την κρίσιμη αναμέτρηση των βουλευτικών εκλογών. Θα καλέσουμε λοιπόν τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους νέους, όλους όσους ζουν παλεύουν σε αυτή τη χώρα. Να ψηλώσουν τον πόη των διεκδικήσεών τους, κάνοντας ισχυρό το ΚΚΕ απέναντι στην αυριανή κυβέρνηση, η οποία είναι γνωστό ότι θα εφαρμόσει μια εχθρική λαϊκή αντιλαϊκή πολιτική, υλοποιώντα τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, υλοποιώντα τους σχεδιασμούς μαζί με τον ΝΑΤΟ. Αυτό υπηρετεί η ψήφος στο ΚΚΕ. Δεν κρίνεται, φίλες και φίλοι, η διαφορά της ψαλίδας του διπολισμού, αν θα είναι 18 ή 7 μονάδες. Κρίνεται πόσο ισχυρό θα βγει το ΚΚΕ στις κάλπες της Κυριακής. Η δύναμη που θα πρωτοστατεί στην οργάνωση των αγώνων, που θα βγάζει στην επιφάνεια τη δύναμη του λαού μας, που θα πιέζει αποτελεσματικά, θα αποσπά κατακτήσεις. Σήμερα, παρά αυτό το συσχετισμό, υπάρχουν θετικές διεργασίες. Είναι οι διεργασίες που γίνονται στους τόπους δουλειά. Εδώ εκλογές έχουμε μπροστά μας και σε δεκάδες εργασιακούς χώρους γίνονται αγώνες με μπροστάριδες τους κομμουνιστές και το πανεργατικό μέτωπο για να διεκδικήσουν αυξήσει προστασία απέναντι στις απολύσει. Έχουμε θετικές διεργασίες στις γειτονιές με την πρωτοπόρα δράση των κομμουνιστών ενάντια στα κόμματα και τις κυβερνήσεις. Αυτές οι διεργασίες δεν πρέπει να μειωθούν, δεν πρέπει να ανασταλούν κάτω από εκβιαστικά, τρομοκρατικά, ψεύτικα, μπαγιάτικα διλήμματα. Η επόμενη μέρα πρέπει να βρει και νέες δυνάμεις στο δρόμο της οργάνωσης, της καθημερινής πάλης του λαού, στο δρόμο της δημιουργίας της μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας. Γι' αυτό και εμείς μπορούμε να απευθυνόμαστε καθαρά στον κόσμο της δουλειάς, στον κόσμο, στην εργατική τάξη, στους αυτοαποσχολούμενους, στους νέους. Να απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε όσους μας ψήφισαν στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές, στις δημοτικές, στις κοινοτικές και έκαναν διαφορετικές επιλογές στη μια ή στην άλλη κάλπη. Τους λέμε να συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πείσμα το βήμα που έκαναν επιβεβαιώνοντας την επιλογή τους στις εθνικές εκλογές. Αλλά και να συναντηθούμε αμέσως μετά όλοι εμείς στο κίνημα βαδίζοντας χέρι-χέρι στους αγώνες. Απευθυνόμαστε όμως και το ξέρουμε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που με βαριά καρδιά στις ευρωεκλογές ψήφισαν κόμματα που τους απαγοήτευσαν ή αυτά που είχαν απορρίψει τα προηγούμενα χρόνια. Και ξέρουμε ότι τα ψήφισαν χωρίς ενθουσιασμό, χωρίς προσδοκίες ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. Όλος αυτός ο κόσμος έχει συμφέρον να στηρίξει το ΚΚΕ. Και ακόμα αυτοί που προτίμησαν να μην πάνε να ψηφίσουν. Πρέπει και αυτός ο κόσμος να το ξανασκεφτεί. Στις 7 του Ιουλίου η αγανάκτηση δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια ακόμα αποχή ή σε μια ακόμα λογική «δεν βαριέσαι, θα ψηφίσουν άλλοι», αλλά σε μια ενεργητική συμμετοχή για την ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Όμως ας μας επιτρέψουν οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ να απευθυνθούμε και σε αυτούς που προβληματίζονται να ξαναψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ από το φόβο της επανόδου της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήρθε να επιβεβαιώσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη διακυβέρνησή του, με τις συμμαχίες του, με την πολιτική που υλοποίησε, όχι μόνο δεν ξεμπέρδεψε με το παλιό, αλλά το ξέπλυνε και το ανέστησε. Του έδωσε τη δυνατότητα να εμφανίζεται δικαιωμένο αφού και αυτός κινήθηκε στα αντιλαϊκά αχνάρια της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Άλλωστε αυτό θα γινόταν και το έλεγαν οι κομμουνιστές, γιατί ήταν αποτέλεσμα και είναι αποτέλεσμα της κοινή στρατηγικής που έχουν, την οποία δεν την κρύβουν ακόμα και σε προεκλογική περίοδο, όταν ο ίδιος ο Τσίπρας δηλώνει ότι μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση με τη δεξιά, εάν το απαιτήσουν οι συνθήκες είναι λοιπόν και στο δικό σας χέρι, φίλες και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, η ενίσχυση του ΚΚΕ. Κάντε τώρα δική σας υπόθεση την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το φτάσουμε όσο γίνεται πιο πλατιά, ως τη μέρα, ως το βράδυ της κάλπης της Κυριακής 7 Ιούλη. Για να έχουμε μια ισχυροποίηση του κόμματός μας. Για να μπορεί η πλειοψηφία του λαού μας να χαμογελά το βράδυ των εκλογών, για να τονώσουμε την αισιοδοξία του λαού μας, για να δυναμώσουμε τους αγώνες, για να δυναμώσουμε τη διεκδίκηση. Γεια σας.